Καλησπέρα, αγαπητοί φίλοι και φίλες της τηλεόρασης Μεσόγειος, από το Δημοτικό Γήπεδο Γεώργιος Λουγαρέας, όπου εδώ μαζί θα παρακολουθήσουμε την εξέλιξη αναμέτρηση ανάμεσα στην αναγέννηση παραλίας και τον Εθνικό Μελιγαλά στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής για το πρωτάθλημα της Α τοπικής κατηγορίας. Η μπάλα, ο οποίος πιέζεται από το σόκαλ, τον αποφεύγει και βγάζει μία σέντρα στον επερχόμενο Κανελόπουλο, ο οποίος έχει μπροστά του τον Ξιδέα, θα τον αποφύγει, αποφεύγει και τον Κουτίβα τώρα ο Κανελόπουλος, ο οποίος θα σουτάρει τελικά. Ο Βασιλόπουλος θα απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ με το σόκαλι, ο οποίος κάθετα θα δει την κίνηση του Κοντοφανάς. Κοντοφανάς και τον Καρατζούλια μπροστά του, θα αφήσει το Χαρίτο από τους σπαθεί να σουτάρει. Διαμαρτυρίες τώρα από τους γηπεδούχους για μαρκάρισμα του Χότζα πάνω στο Χαρίτο. Τώρα διακόπτει ο διαιτητής αναμέτρησης, ο διαιτητής στην αναμέτρηση, αφού ο Χότζα είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Κοντοθανάς προσπάθησε να συνδυαστεί με το Χαρίτο, αυτός απέφυγε καταρχάς το Χότζα. 36ο λεπτό στο Δημοτικό Γήπεδο Γεώργιος Λουκαρέας, 0-0 οι προσπάθειες ανάμεσα στην αναγέννηση και τον Εθνικό. Τώρα ο Χότζα, ο οποίος θα σουτάρει. Τώρα ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο στο Δημοτικό Γήπεδο Γεώργιος Λουκαρέας, 0-0 όπως έχουμε αφήσει το παιχνίδι από τα πρώτα 45 λεπτά. Η αναμέτρηση ανάμεσα στην αναγέννηση παραλίας και τον Εθνικό Μελιγαλά, και Πετράκος θα απομακρύνει σε δεύτερο χρόνο εκεί που κινείται ο Σόκαλης. Θα σουτάρει ο Σόκαλης, η μπάλα όμως λίγο πάνω από τα δοκάρια του Λίβα. Θα κάνει και αυτό το λάθος ξανά, η μπάλα στα πόδια των παιχνών του Εθνικού που πιέζουν, και μια σέντρα του Χότζα θα βρει τον Κανελόπουλο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα σουτάρει, η μπάλα όμως δίπλα από τα δοκάρια του Βασιλόπουλου. Όμως θα πάρει τη κόντρα Κανελόπουλος, θα συγκλίνει προς τη μεγάλη περιοχή Μουρούσιας με την μπάλα στην κατοχή του. Θα αφήσει στο Χότζα. Χότζα, ο οποίος θα γυρίσει, θα ανοίξει το σκόρ ομάδα του Εθνικού Μελιγαλά με αυτό γκολ. Μάλλον από τον Μάλαμα γύρισε ο Χότζα στον ελεύθερο χώρο. Τελικά ο Μάλαμας είναι ο παίκτης ο οποίος θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας, ανοίγοντας στα δίχτυα της ομάδας του. Έτσι ο Εθνικός Μελιγαλά ανοίγει το σκορ. Ηλίας Μουρούσιας και Χότζα συνδυάστηκαν. Χότζα τώρα θα εκτελέσει αυτό το φάουλ, είναι καλοχτυπημένο ο Βασιλόπουλος, δεν θα καταφέρει να μπλοκάρει, η μπάλα όμως θα περάσει εκτός αγωνιστικό χώρο από το σούτ του μακρύ. Δεν είναι όμως κάποιος ελεύθερος συμπαίκτης του εκείνο, ο Μάλαμας όμως εξωτή μέρη περιοχή. Μάλαμας αφήνει για το Σόκαλη, Σόκαλης εξωτή μεγάλη περιοχή, θα σουτάρει ο Λίβας όμως θα μπλοκάρει σταθερά στην εστία του αυτό το σούτ του Σόκαλη. Ραντόπουλο ξανά, ο οποίος θα δει ωραία την κίνηση του Χότζα, θα αποφύγει πολύ ωραία εκεί το Μάλαμα. Χότζα θα σουτάρει τώρα, Βασιλόπουλος θα απομακρύνει τον κίνδυνο. Τεράστια επέμβαση από τον τερματοφύλακα της αναγέννησης, κρατάει το 0-1. Ο Μουρούσιας θα κερδίσει και προσπάθεια αντεπίθεσης τώρα για τους φιλοξενούμενους. Μουρούσιας και Βασιλόπουλος, ο οποίος θα βγει από τα καρέ του. Ο Μουρούσιας τον αποφύγει, θα πλασάρει, θα στείλει την μπάλα όμως στο δοκάρι της αναγέννησης. Χότζα τώρα αποφεύγει το Βασιλόπουλο, αλλά το σούτ που επιχειρεί θα βρει την εξωτερική πλευρά των δικτύων της αναγέννησης. Τεράστια ευκαιρία για τους φιλοξενούμενους να διπλασιάσουν τα τέρματά τους με Μουρούσια και Χότζα. Όμως και οι δύο δεν κατάφεραν να κερδίσουν το Βασιλόπουλο. Παραμένει το 0-1. Τεράστια ευκαιρία για τον Εθνικό Μελιγαλά στο 81ο λεπτό να διπλασιάσει τα τέρματά του. Ο Μουρούσιας καταρχάς, ο οποίος έστειλε την μπάλα στο αριστερό καθ' το δοκάρι του Βασιλόπουλου. Θέλω να πω ότι αυτή η ομάδα προσπαθεί τώρα να μαζευτεί, και από ό,τι βλέπετε στα δύο τελευταία παιχνίδια με δύο πάρα πολύ καλές ομάδες προσπαθήσαμε, έχουμε θέματα. Τώρα εμείς ταυτόχρονα μαζί με την προπόνηση κάνουμε και τακτική, γιατί έχουν έρθει 10 καινούργια παιδιά. Συγχαρητήρια στην ομάδα του Μελιγαλά. Είναι για μένα πέναλτι, αυτή τη γνώμη έχω. Και να σας πω και κάτι, εγώ στο ημίχρονο ούτε τον έβρισα, ούτε του είπα ότι η γνώμη μου είναι πέναλτι και μου παίρνα έξω. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, ρώτησα και τον παίχτη μου και δύο-τρία παιδιά που ήταν έξω, ήταν πέναλτι. Γιατί δεν το δίνει το πέναλτι, το καταλαβαίνω δηλαδή.
Εμείς όμως, επαναλαμβάνω, δεν στεκόμαστε εκεί και με βγάζει και έξω. Αφήνει την ομάδα μου. Εγώ θέλω να την κοουτσάρω την ομάδα. Έχει προβλήματα η ομάδα μου. Είναι καινούργια παιδιά. Τώρα μαζευτήκαμε, το ξέρετε πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, λίγο ο εγωισμός μερικών διαιτητών θα πρέπει να πέσει λίγο, νομίζω. Αυτή την εντύπωση έχω. Και να μπουν στο πνεύμα του παιχνιδιού. Και τα παιδιά έρχονται, αφήνουν τις δουλειές και έρχονται να παίξουν μπάλα. Και δεν του είπε και κανένας τίποτα. Ούτε βρήσαμε, ούτε διαμαρτυρηθήκαμε έντονα. Είπαμε τη γνώμη μας. Για ποιο λόγο να με βγάλει έξω, δεν το καταλαβαίνω. Τι θα γράψει το φιλάγωνος τώρα. Θεωρώ ότι σήμερα ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι. Αλλά πάνω απ' όλα ήταν ένα κακό παιχνίδι για τις δύο πλευρές. Όμως θεωρώ ότι εμείς βγάλαμε την ποιότητα μέσα από κάποιους παίκτες ποιοτικούς που έχουμε και με συνοπτικές διαδικασίες και ίσως θα έλεγα με πιο καθαρό μυαλό από τον αντίπαλο, καταφέραμε και πήραμε μια δίκαιη νίκη. Σίγουρα το χαμηλό ρόστερ και η φυγή κάποιων παιχτών σύν του προπονητή τους προηγούμενους μήνες αδυνατήσαν πάρα πολύ το ρόστερ της ομάδας μας και αυτό μας κάνει πάρα πολύ δύσκολη την προσπάθεια. Σίγουρα και οι αγώνες που έρχονται, παιχνίδι με παιχνίδι, σίγουρα θα φαίνεται ότι η ομάδα μας έχει πρόβλημα όσον αφορά τη διαχείριση του ρόστερ και τη διαχείριση των αγώνων. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που μου ζήτησε η διοίκηση ήταν να αναλάβω τα χρέη του προπονητή έως ότου βρεθεί κάτι άλλο. Μέχρι στιγμής όμως τα πάμε πάρα πολύ καλά. Μου ζητήσαν να μείνω και στη συνέχεια και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να μείνω, να βοηθήσω και από αυτό το πόστο. Θεωρώ χρέος μου να βοηθάω πάντα αυτή την ομάδα που με έχει γεννήσει και από εδώ έχω ανδρωθεί. Κάθε παιχνίδι παίζουμε για τους 3 βαθμούς. Σε κάθε παιχνίδι προσαρμοζόμαστε ανάλογα τον αντίπαλο. Σήμερα μας πήγε λίγο καλύτερα το παιχνίδι. Βάλαμε ένα γκολ και πήραμε τους 3 βαθμούς. Έτσι είναι. Όποιος βάζει γκολ θα κερδίζει. Είναι ένα δύσκολο παιχνίδι απέναντι στην Κυπαρισσία. Είμαστε όμως στην έδρα μας. Θα κοιτάξουμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς απέναντι σε μια καλή ομάδα. Το δίνει και η βαθμολογική της θέση όπως και εμείς.